Πετρούλα Αργυρού, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, Νικήτα. Ναι, αν και κατά κρίβεια ετοιμαζόμαστε τώρα να μεταφέρουμε το ρεπορτάζ στην Κεντρική Τράπεζα, όπου σε πολύ λίγη ώρα, γύρω στις 2 το μεσημέρι, θα πάει στην Κεντρική Τράπεζα η πολιτική διαπραγματευτική ομάδα, η οποία θα ανασκοπήσει, αν θέλεις, τις εξελίξεις και τα νέα δεδομένα που προκύπτουν σε σχέση με τις ανάγκες των τραπεζών. Να πούμε ότι σήμερα η PIMCO 20, ο οποίος ανέλαβε να εκτιμήσει τις κεφαλαιακές ανάγκες του τραπεζικού συστήματος της Κύπρου, θα δώσει τα πρώτα στοιχεία από τη μέχρι τώρα έρευνά του σε σχέση και με τις τράπεζες αλλά και με ένα ενδεικτικό δείγμα συνεργατικών ιδρυμάτων. Άρα θα πρόκειται για τα πρώτα στοιχεία και τα πρώτα δεδομένα. Σε καμία περίπτωση δεν θα μιλάμε για επίσημο προκατακτικό ποσό των αναγκών της Κύπρου. Ωστόσο, θα δοθεί μια ακόμη ένδειξη, αν θέλει, στην ομάδα της πολιτικής διαπραγμάτευσης για το ποια είναι τα πλέον τα περιθώρια και αν υπάρχουν περιθώρια για υπογραφή μνημονίου. Τα δεδομένα δεν μας αφήνουν περιθώρια αισιοδοξίας ότι θα καταλήξουν σε μια συμφωνία Λευκωσία και δανειστές μέχρι και τις 18 Νοεμβρίου, η ημερομηνία κατά την οποία είναι προγραμματισμένη η αναχώρηση των Τροϊκανών από την Κύπρο. Ωστόσο, θα αναφερθούμε, Νικητά, σε στοιχεία που προέκυψαν σήμερα, δημοσιοποιήθηκαν σήμερα. Είναι έκθεση της Merrill Lynch για την Κύπρο, είναι η μεγαλύτερη αμερικανική τράπεζα. Είναι όμως ενδεικτική για το πώς οι ξένοι αντιλαμβάνονται το αν θα υπάρξει μνημόνιο, αν δεν θα υπάρξει και αν θα είναι βιώσιμο ή όχι το χρέος της Κύπρου. Η Merrill Lynch λοιπόν εκτιμά ότι δεν θα υπογραφεί μνημόνιο πριν το τέλος Φεβρουαρίου 2013. Μάλιστα εκτιμά ότι η Κύπρος, αν και είναι μικρή σε μέγεθος, μπορεί να προκαλέσει συστημικούς κινδύνους για ολόκληρη την Ευρωζώνη και αιτιολογεί στην έκθεση της Merrill Lynch. Είναι στοιχεία τα οποία τώρα βγαίνουν στη δημοσιότητα, Νικήτα, τουλάχιστον σε τηλεοπτικό επίπεδο. Λοιπόν, η Merrill Lynch εξηγεί ότι υπάρχει κίνδυνος για όλη την Ευρωζώνη από την Κύπρο, διότι εάν το χρέος το οποίο έχει η Κύπρος δεν είναι βιώσιμο, δεν μπορεί να υπάρξει κούρεμα, διότι θεωρείται η περίπτωση της Ελλάδος μοναδική. Επίσης, αιτιολογεί αυτή τη θέση η Merrill Lynch, επισημένοντας ότι το χρέος που κατέχει, το δημόσιο χρέος της Κύπρου, το κατέχει το επίσημο κράτος και δεν ανήκει σε ιδιώτες, επομένως δεν μπορεί να υπάρξει PSI, ή ανάλογο κούρεμα δηλαδή, όπως έγινε με την Ελλάδα. Και η Merrill Lynch δείχνει δύο δρόμους. Ο πρώτος δρόμος είναι ιδιωτικοποίησης, δηλαδή αναγκάσουν οι δανειστές ίσως στην Κύπρο να εκποιήσει όποιο περιουσιακό στοιχείο έχει προκειμένου να διασφαλίσει τη βιωσιμότητα του χρέους, αλλά και η απευθείας ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών μέσω του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Στήριξης. Τώρα, τι από όλα θα ισχύσει είναι κάτι το οποίο θα φανεί στη διαπραγμάτευση, αλλά είναι ενδεικτικό ότι ακόμη και οι ξένοι οίκοι, οι παρατηρητές, εκτιμητές, οικονομολόγοι, οικονομικοί αναλυτές μεταθέτουν την υπογραφή μνημονίου για την Κύπρο εντός του 2013 και γύρω θέμα βιωσιμότητας του δημοσίου χρέους. Από εκεί και πέρα, να αναφέρουμε ότι υπήρξαν και σήμερα γερμανικά δημοσιεύματα, όχι και τόσο ευνοϊκά για την Κύπρο. Μάλιστα, σε τοπική ιστοσελίδα του Düsseldorf γέρθηκε θέμα για το τι κάνει η Κύπρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι και γεωγραφικά αλλά και λόγω του κυπριακού προβλήματος δεν θα έπρεπε να είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και συνεπώς οι Γερμανοί πολίτες να επομισθούν τώρα το βάρος διάσωσης της χώρας. Θα είμαστε σε ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας, Νικήτα, διότι θα υπάρξουν εξελίξεις στην Κεντρική Τράπεζα. Επομένως, για ό,τι νεότερο θα τα πούμε και στην πορεία. Θα δούμε τι θα προκύψει και από την Κεντρική.